lifting στο πρόγραμμα Γέφυρα 2, κυρίες και κύριοι, για την επιδότηση των δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις φέρνει η κυβέρνηση, καθώς είναι έντονη η ανησυχία για τη δημιουργία νέας γενιάς κόκκινων δανείων. Ο Βασίλης Τσεκούρας θα μας ενημερώσει, καθώς είναι σε εξέλιξη στη Βουλή σχετική συζήτηση. Ναι, είναι την επιδότηση δώσεων επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας από το Βήμα της Βουλής. Είναι συνέχεια του προγράμματος Γέφυρα που όλοι γνωρίζουμε για τα φυσικά πρόσωπα που όμως επιδοτούνται για ένα διάστημα 9 μηνών. Τα ενήμερα δάνεια θα επιδοτούνται μέχρι και το 90% της μηνιαίας δόσης, ενώ τα κόκκινα δάνεια έως και το 80% της μηνιαίας δόσης. Πρόκειται για την επιδότηση δανείων σε μεσαίες, μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις, αλλά και σε ατομικές επιχειρήσεις, όπως επίσης και για τα δάνεια των ελεύθερων επαγγελματιών. Ο Χρήστος Ταϊκούρας πάντως από το Βήμα της Βουλής τόνισε πως η κυβέρνηση επεξεργάζεται το σχέδιο που έχει καταθέσει εδώ και πολύ καιρό η Τράπεζα της Ελλάδος για τη δημιουργία μιας bad bank, στην οποία θα μπει μέρος των κόκκινων δανείων, ενώ την ίδια ώρα προανήγγειλε και επέκταση του προγράμματος Ηρακλής, το οποίο ήδη τρέχει η κυβέρνηση για τον ίδιο σκοπό. Τέλος να σου πω πως ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουνάρας ανέφερε πως η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά πως φέτος θα δημιουργηθεί μια νέα γενιά κόκκινων δανείων που μπορεί να φτάσει από τα 8 έως και τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ.